Πάμε να δούμε περισσότερα αναφορικά με τι εξελίξει. Καθώ στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι ηλεκτρονικέ συσκευέ που είχε στην κατοχή τη Ιρούλα Πισπυρίγκου. Η Έλλη Κοκάλι βρίσκεται στην αίθουσα σύνταξη για να δούμε περισσότερα, διότι διαρκώ βγαίνει και κάτι νέο αναφορικά με αυτήν την τραγική υπόθεση. Καλησπέρα, Έλλη. Άκουσα σήμερα τον πρώην διοικητή τη Υπηρεσία Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματο, τον κύριο Μανώλη Φακιανάκη, ο οποίο αναφέρθηκε στην υπόθεση αυτή, σε ραδιοφωνικό σταθμό, είπε ο άνθρωπο ότι είναι τόσο καλά δεμένη η συγκεκριμένη υπόθεση που σε λίγε ημέρε θα φανεί ακριβώ ποιο προμήθευσε την πισπυρίγκου με την κεταμίνη, ποιο έψαχνε σε φαρμακαποθήκη για να βρει την ουσία. Και φυσικά είπε το προφανέ ότι στο διαδίκτυο τα ίχνη δεν διαγράφονται. Για κανένα, όχι μόνο για την 33χρονη κατηγορούμενη. Ε, σ με βάση τα όσα περιέγραψε στην τοποθέτησή του για την πολύκροτη αυτή υπόθεση, ο κ. Φακιανάκης, φαίνεται ότι ήδη έχουν αρχίσει να προκύπτουν κάποια δεδομένα από την άρση και του τηλεφωνικού απορρίτου και τη ηλεκτρονική αλληλογραφία τη 33χρονη, και βεβαίω όλα αυτά θα συμπαρασύρουν, όπω φαίνεται, και άλλα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να δώσουν εξηγήσει ο ίδιος φαίνεται με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε να έχει γνώση δεδομένων τα οποία προκύπτουν και πιθανότατα δείχνουν την οδό της προμήθειας της ουσίας. Εδώ και αρκετές μέρες γνωρίζουμε ότι οι αρχές είχαν υπόψη τους ότι η Ρούλα Πισπυρίγκου έψαχνε στο διαδίκτυο με συγκεκριμένες λέξεις, κλειδιά πώς θα μπορούσε να προμηθευτεί, να πάρει στα χέρια της κάποιες ουσίες, είτε πώς ακριβώς επιδρούν, στον ανθρώπινο οργανισμό. Οπότε προφανώς ξεκίνησε από εκεί να ξεμπλέκεται το συγκεκριμένο κουβάρι, η συγκεκριμένη πτυχή της υπόθεσης να φωτίζεται και αναμένεται να έχουν και περισσότερα διάστατα στοιχεία οι αρχές στα χέρια τους όταν πλέον όλα αυτά είναι αποτυπωμένα στα έγγραφα της δικογραφίας. Έχουμε και, με και τα οκτώ κινητά τα οποία αναμένεται να ελεγχθούν εξονυχιστικά και επίσης και η ηλεκτρονική της αλληλογραφία. Οκτώ κινητά, ηλεκτρονική αλληλογραφία, τα πάντα σαρώνονται αυτή τη στιγμή ε, και βεβαίως ε, ε, η, η άρση αυτή συμπαρασύρει και τους ανθρώπους που ήταν σε επικοινωνία μαζί της τα επίμαχα χρονικά διαστήματα ε, και εκείνη με ένα έμεσο τρόπο έρεται και το δικό τους απόρριτο από τη στιγμή που έχουμε τη συγκεκριμένη υπόθεση για την οποία θα ελεγχθεί και οι 33 χρονη και όσοι μπορεί να την είχαν βοηθήσει στο να εντοπίσει, να προμηθευτεί να πάρει στα χέρια τις ανάλογες ουσίες έτσι όπως προκύπτει από τα δεδομένα που έχουν στα χέρια τους οι αρχές και για τον λόγο αυτό βρέθηκε η κατηγορούμενη προφυλακισμένη Να δούμε τώρα λίγο, έλλειψη ποια θα είναι η συμβολή του Εργαστηρίου Τοξικολογία και κλιματολογικής Χημία ε, ε, εδώ του Πανεπιστημίου Κρήτη. Καλύπτει θέματα τοξικολογία όχι μόνο στο νησί και από τα δωδεκάνησα και από άλλε περιοχέ τη Ελλάδα. Ε, αυτό προέκυψε μέσα από την ε, τοποθέτηση του ιατροδικαστή, του κυρίου Λέων, ο οποίο ε, έχει ε, όλο αυτό το διάστημα ε, ε, τοποθετηθεί ευθέω και δημόσια για το τι ακριβώ έχει συμβεί ε, τουλάχιστον με το θάνατο της εννιάχρονης Τζορτζίνας. Είχε αναλύσει με πολύ στοχευμένο τρόπο στοιχεία που δείχνουν, που έδειχναν την κατεύθυνση στην οποία τελικά κινήθηκαν οι αρχές. Ο κύριος Λέων υπογράμμισε σήμερα με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι και για την περίπτωση της Τζορτζίνας, το ερώτημα που υπάρχει είναι πόσες φορές τις χορηγήθηκε η κεταμίνη, αν τα επεισόδια τα οποία παρουσίασε ήταν λόγω της κεταμίνης και βεβαίως οι συνθήκε θανάτου ε, τη πιτονικοκυράς του ζευγαριού. Ε, ε, όλα αυτά θα μπορέσουν να προκύψουν με απόλυτη βεβαιότητα σε περίπτωση που υπάρξει εκταφή, που υπάρξει δείγμα ε, γενετικού υλικού από τι τρίχες, από το τριχωτό τη κεφαλή και τη άτυχη μικρούλα αλλά και τη 69χρονη σπιτών να πούμε ότι ο κύριο Λέων υπέδειξε ω το πλέον κατάλληλο στην Ελλάδα το εργαστήριο ιατροδικαστικών επιστημών και τοξικολογία του Πανεπιστημίου Κρήτη, του οποίου προείσταται ο κύριο Τσατσάκη, το οποίο έχει δώσει δείγματα άρτια διαχείριση ανάλογων περιστατικών, ειδικότερα με την περίπτωση.

Τέτοιων δειγμάτων, αποτρίχε, ότι θα μπορούσε να αποτυπώσει στα δείγματα που τυχόν θα ληφθούν και θα επεξεργαστούν οι αρχέ. Θα μπορούσε το συγκεκριμένο εργαστήριο με τον εξοπλισμό του και το προσωπικό του να αποδείξει με απόλυτη λεπτομέρεια τι ακριβώ έχει συμβεί, να προσδιορίσει ποσότητε, χρόνο χορήγηση και βεβαίω να δώσει πολύτιμα στοιχεία στι αρχέ. Από την επικοινωνία που είχαμε με το εργαστήριο μας επιβεβαίωσαν ότι υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες και ο κύριος Τσατζάκης βεβαίως φαίνεται έτοιμος να υποστηρίξει αυτό το πεδίο της έρευνας ωστόσο μέχρι στιγμής δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει από τους αρχές η κίνηση βασική που έχει να κάνει με την εκταφή, με την λήψη των συγκεκριμένων δειγμάτων. Ο κύριος Λέων μίλησε και στο neakriti.gr επαναλαμβάνοντας την τοποθέτησή του όπως είπε οι ιατροδικαστές, οι παθολόγοι και οι τοξικολόγοι το Τοξικολογικό Εργαστήριο του Πανεπιστημίου Κρήτη μπορεί να συμβάλλει ε, στην διαδικασία τη συγκεκριμένη, ώστε να απαντηθούν με απόλυτη πληρότητα και σαφήνεια όλα τα ερωτήματα, όχι μόνο για το θάνατο τη 9χρονη, αλλά και ενδεχομένω ό,τι άλλο ερευνηθεί στο πλαίσιο αυτή τη πολύ σκοτεινή υπόθεση. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλλη.